Λάρισα Παναθηναϊκός 1-4, Ολυμπιακός Βόλου Άρης 2-0 και Ηρακλής Ξάνθη 3-1. Στη βαθμολογία ΑΕΚ και Ολυμπιακός πάντα μαζί με 30 βαθμούς, πιο κάτω ο Παναθηναϊκός 29, ο ΠΑΟΚ που έχασε ένα βαθμό είναι πιο πίσω στην τέταρτη θέση με 28 βαθμούς, Ηρακλής 23, Λάρισα 21, Άρης, Όφη και Πανιώνιος 19, 18 βαθμούς έχει ο Απόλλωνας Καλαμαριάς, η Δόξα 17, Λεβαδιακός 16, Πανσεραϊκός 15, Ολυμπιακός Βόλοι 14, Απόλλωνας Αθηνών 14 και οι τρεις που έμειναν στις τελευταίες θέσεις που οδηγούν στη δεύτερη εθνική είναι ο Ιωνικός, η Ξάνθη και ο Εθνικός με 9 βαθμούς ο Ιωνικός και η Ξάνθη και 8 ο Εθνικός. Στους κόρες, όπως είπαμε, δεν άλλαξε τίποτα, τουλάχιστον στις πρώτες θέσεις, με 15 γκολ πάντα πρώτος ο Μαύρος, 14 ο Γιώγας, 12 ο Μπατίστα, 10 ο Ντέταρη, κανένας από αυτούς δεν σκοράρισε σήμερα, με 9 γκολ ο Κούλ. Πολύ άσχημα. Ας δούμε τα καλύτερα στιγμιότυπα και από το παιχνίδι αυτό σε περιγραφή του Κώστα Καπάταη. Παλιά του Αγορογιάννη, ο Σαργκάνης με το κεφάλι μπροστά στο Βουτυρίτσα. 7ο λεπτό, ο Βουτυρίτσας εκτελεί το φάουλ για τη Λάρισα. Κεφαλιά από τον Τραγκόλοφ και 1-0. 1-0 για τη Λάρισα, καθώς ο Θοδωρής ο Βουτυρίτσας εκτέλεσε αριστοτεχνικά το φάουλ. Και ο Βούλγαρος, ο Βάσια Τραγκόλοφ, με ωραία κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Σαργκάνη. Λάρισα Παναθηναϊκός 1-0. Χατζηαθανασίου βγάζει για το Σαραβάκο. Ξέφυγε αυτός από τον Αγορογιάννη. Να ο Σαραβάκος μέσα στην περιοχή, θα κάνει το σουτ και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Μιχαήλ. Ένα λάθος του Αγορογιάννη στο 15ο λεπτό έδωσε την ευκαιρία ο Σαραβάκο να ξεφύγει. Ο Αγορογιάννης δεν μπορούσε ούτε να το ανατρέψει έξω και ο Σαραβάκος προχώρησε, πλάσαρε τον Μιχαήλ κατά από τα πόδια. Λάρισα Παναθηναϊκός 1-1. Γεωργακόπουλος με τα αριστερό, πολύ ωραία εκτελεσμένο και ο Μιχαήλ διώχνει σε κόρνερ. Λάθος από τον Αγορογιάννη, φεύγει ο Βαζέχα. Του καταδιώκει ο Νασιάκος, Βαζέχα πάντα κάνει το σουτ και στέλνει την μπάλα μόλις out στο 52ο λεπτό. Μαραγκός. Σέντρα από το Μαραγκό, κάνει φάουλ ο Βαζέχα ίσως σπρώχνοντας, αλλά τελικά ο διαιτητής λέει παίζεται και ο Βαζέχα στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Μιχαήλ. Έτσι λοιπόν από αυτή τη σέντρα του Μαραγκού, τη σύγκρουση του Βαζέχα με τον αμυντικό της Λάρισας, το σκορ γίνεται Παναθηναϊκός Λάρισα 1-2. Υπάρχει offside από την άλλη πλευρά στο Γεωργακόπουλο, όχι όμως και από το Σαραβάκο εδώ. Σαραβάκος με τον Μιχαήλ, ο Μιχαήλ θα σώσει. Αντωνίου πήρε την μπάλα. Γίνεται η σέντρα και το 3-1 από το Γεωργακόπουλο. Γεωργακόπουλος που είχε χάσει κάποια γκολ. Εδώ σε αυτή τη σέντρα πετάγεται ανάμεσα στην άμυνα της Λάρισας και καθώς συμπληρώνουμε το 60 λεπτό, ο Πάρης Γεωργακόπουλος κάνει το Λάρισα 1, Παναθηναϊκός 3. Γεωργακόπουλος. Παλιά του Γεωργακόπουλου, να ο Αντωνίου σε καλή θέση, το σούτ του Αντωνίου 4-1. Ο Γεωργακόπουλος βρήκε τον Αντωνίου, ο Κολομητρούσης αδράνησε και ο Κώστας Αντωνίου με αυτό το δεξί σούτ που αφήνει άναυδο το Μιχαήλ ανεβάζει το δείκτη του σκορ σε 4-1 στο 71.